αντιδράσεις έχει προκαλέσει σε ξενοδόχους του Ηρακλείου η αύξηση του τέλους διαμονής σε καταλήμματα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΔΕΘ. Στον απόϊχο των εξαγγελιών, η Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου εκφράζει τη δυσαρέσκειά της μέσω ανοιχτής επιστολής. Για τιμωρητικό και άδικο μέτρο κάνουν λόγο επιχειρηματίες του κλάδου εξαιτίας της οριζόντιας επιβολής τέλους στα καταλήμματα. Η αύξηση του φόρου διανυκτέρευσης που ανακοινώθηκε ουσιαστικά εκπέμπει το μήνυμα ότι ο επισκέπτης θα πληρώσει για την επιλογή Ελλάδα. Σίγουρα δεν ήταν ώρα να γίνει αυτό, διότι υπάρχουν ένα σωρό προβλήματα και εδώ βλέπουμε ότι μειώνονται ένα σωρό πράγματα. Μειωθήκαν οι διανυκτερεύσεις στην ουσία στα ξενοδοχεία, αν και αυξηθήκαν οι πελάτες. Έχει μειωθεί το μέσο όρος διανυκτέρευσης, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα κόστη. Τα κόστη έχουν αυξηθεί περίπου γύρω στο 14 με 15% τα γενικά κόστη των ξενοδοχείων. Ξεκινάμε από μισθοδοσίες, ξεκινάμε από πρώτες ύλες και φτάνουμε μέχρι το Euribor, το οποίο πια έχει διπλασιαστεί το Euribor, έχει διπλασιαστεί το επιτόκιο στα δάνεια των ξενοδοχείων και δυστυχώς οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να το ξεπληρώσουν. Ο προβληματισμός είναι έντονος στις τάξεις των ξενοδόχων, καλώντας την κυβέρνηση να επανεξετάσει τον τρόπο εφαρμογής του φόρου, λέγοντας πως είναι θέμα πολυδιάστατο και με τον τρόπο που πάει να εφαρμοστεί δεν είναι δίκαιο μέτρο. Και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ακριβό και πρέπει να βρεθεί άμεση λύση, είτε να γίνει ποσοστιαίο, διότι μην ξεχνάμε ότι ένα ξενοδοχείο στην Ξάνθη θα έχει, το οποίο ένα πεντάστερο κάνει, έχει 70-80 ευρώ η διανυκτέρευση και ένα ξενοδοχείο στη Μύκονο μπορεί να έχει 1000 ευρώ η διανυκτέρευση και πληρώνει τον ίδιο φόρο. Γιατί αυτό το πράγμα? Πλέον τα τέλη διανυκτέρευσης είναι στα 10 ευρώ από 4 για ένα πεντάστερο, στα τετράστερα από 3 ανέβηκαν στα 7 ευρώ, στα ξενοδοχεία τριών αστέρων στα 3 ενώ ήταν 1 ευρώ και τέλος σε αυτά των 2 αστέρων αντιστοιχεί σε 1,5 ευρώ από 50 λεπτά. Ο κλάδος εκφράζει την αντίθεσή του στο εν λόγω μέτρο, υποστηρίζοντας ότι όπως διαμορφώνονται πλέον τα τέλη διαμονής, δεν επηρεάζεται μόνο η τσέπη του τουρίστα, αλλά και ο τζίρος του ξενοδόχου. Στην αρχή της σεζόν, ένα πεντάστερο ξενοδοχείο συχνά φτάνει να πουλάει σε τιμές κάτω των 50 ευρώ το μονόκλινο. Είναι τουλάχιστον παράδοξο να επιβαρύνεται με άλλα 10 ευρώ φόρο διαμονής ο επισκέπτης. Στην ουσία δεν επηρεάζει την τσέπη των ξενοδόχων, αλλά να ξέρετε ότι στο τέλος θα την επηρεάσει, διότι ο πελάτης το βλέπει αυτό όταν κάνει το budget για να πάει διακοπές και σίγουρα το υπολογίζει και είναι και αυτό ένα μεγάλο κόστος. Επίσης, καλό θα ήταν ότι αυτά τα χρήματα να γίνονται ανταποδοτικά και να μπαίνουν για τους τουρίστες, για την ξενοδοχεία ή για τον τόπο, τουλάχιστον στους τόπους όπου υπάρχει τουρισμός. Να γίνονται διάφορα έργα έτσι ώστε να μπορέσουν αυτά το πράσινο ταμείο που λέγεται να γίνει ανταποδοτικό στους τουρίστες μας.